Στην πρώτη δημόσια ομολογία για τις βαριές συνέπειες των σαρωτικών δυτικών κυρώσεων στην οικονομία της Ρωσίας προχώρησε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Χαρακτήρισε την κατάσταση ταραχώδη, αλλά είπε πως ήδη λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να επέλθει σταθεροποίηση. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μαζί με τον κύριο Κώστα Μελά. Είναι καθηγητής Διεθνούς Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής του Πανδύου. Να μας βοηθήσετε. Καλησπέρα σας, κύριε Μελά. Να αποκωδικοποιήσουμε και εμείς το μέτρο του εφικτού, τις επιπτώσεις όλων αυτών που ζούμε και παρακολουθούμε και στο πεδίο της οικονομίας. Να σας ευχαριστήσω αρχικά που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο πριν πάμε στα καθημάς, δηλαδή εννοώ τα της Ευρώπης και τα της Ελλάδας, λίγο από το κομμάτι της Ρωσίας, να μας πείτε αρχικά αν οι κυρώσεις της Δύσης μπορούν να γονατίσουν τη ρωσική οικονομία. Μπορεί δηλαδή να χρεοκοπήσει, να αθετήσει δηλαδή τις πληρωμές της έναντι των ξένων πιστωτών. Έχουμε μπροστά μας και δύο κέρια ημερομηνίες που θα μας δώσουν τη γενική εικόνα, σωστά? Σωστά. Λοιπόν, η αθέτηση πληρωμών είναι ένα τεχνικό μέσο, ένας τεχνικός τρόπος που μας δείχνει ότι μια χώρα δεν είναι σε θέση ή αρνείται να πληρώσει τις υποχρεώσεις της σε ξένους δανειστές. Προσθέτε όμως τι γίνεται στη Ρωσία. Στη Ρωσία το πάγωμα των συναλλαγματικών διαθεσίμων των 640 δισεκατομμύρων περίπου, ίσως και λιγότερα, που έχει, στην οποία έχει προβεί ο πρόεδρος Biden, έχει στερήσει από τη Ρωσία τη δυνατότητα να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Επομένως, ο πρόεδρος Πούτιν με ένα διάταγμα της 5 του Μάρτη είπε ότι εμείς δεν είμαστε σε θέση να αποπληρώσουμε σε ξένο νόμισμα, σε δολάρια, σε ευρώ τις υποχρεώσεις μας και επομένως θα προβούμε σε πληρωμή σε ρούβλια, το οποίο είναι νόμιζα πάρα πολύ υποτιμημένο. Mm-hmm. Αυτό υπό μία έννοια σημαίνει ότι τεχνικά, δηλαδή οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα θεωρήσουν από τη Ρωσία μία αθέτηση πληρωμών. Επομένως, σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Οι ημερομηνίες είναι η πρώτη ημερομηνία που θα το τσεκάρουμε, ας πούμε, είναι η 16η Μαρτίου και μετά είναι στο τέλος του Μαρτίου που η Ρωσία πρέπει να καταβάλει ορισμένα κουπόνια, το κομερίδια στους πιστωτές, 107 εκατομμύρια δολάρια την πρώτη φορά και 359 εκατομμύρια δολάρια τη δεύτερη. Επομένως πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν έχω όμως καμία αμφιβολία ότι δεν πρόκειται η Ρωσία να προβεί στην πληρωμή σε ξενονόμισμα σε αυτές τις υποχρεώσεις. Επομένως θα κηρυχθεί από τις χρηματοπιστωτικές αγορές ως μια χώρα η οποία έχει αθέτηση πληρωμών. Άρα, αυτό σημαίνει. Πότε θα αρχίσουν, κύριε Μελά, να γίνονται έντονα αισθητές οι συνέπειες όλων αυτών που μας λέτε στον απλό κόσμο στη Ρωσία? Είδαμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες που μας έρχονται από τη Μόσχα. Ήδη ο κόσμος σχηματίζει ουρές έξω από τα ATM. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι, διότι υποτιμάται συνέχεια το νόμισμα. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα το πρωί ξεκίνησε 140, μετά έπεσε λίγο και χθες στα 120 ρούβλια το ένα δολάριο. Ο κόσμος ανησυχεί. Υπάρχει μια κατάσταση, έχουν αποχωρήσει μεγάλοι οίκοι, το McDonald's, διάφοροι άλλοι οίκοι, η Ferrari, η Lamborghini, η L'Oreal, μεγάλες εταιρείες ευρωπαϊκές, στις οποίες όμως ο πρόεδρος Πούτιν απάντησε ως εξής με το διάταγμα που σας είπα προηγουμένως, ότι όσες από αυτές έχουν αναστελεί τις εργασίες τους και εντός 3 μηνών δεν τις ξαναρχίσουν, θα εθνικοποιούνται. Επομένως, υπάρχει μια απάντηση από τη μεριά της Ρωσίας. Αν θέλουμε τη μεγάλη εικόνα, σαφέστατα ο ρωσικός λαός θα υποφέρει, θα υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Υπήρχε ήδη και μια καθήλωση εισοδημάτων ήδη από το 2014 με την προσάρτηση της Κρυμαίας και τότε είχε προκληθεί πτώση του νομίσματος. Ναι, ήταν υπήρχε, έτσι κι αλλιώς μια δύσκολη κατάσταση. Υπήρχε μια δύσκολη κατάσταση, την ξεπέρασαν μάλιστα με έναν τρόπο υποκαταστώντας πολλές εισαγωγές με την παραγωγή εντός της Ρωσίας. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, η Ρωσία δεν είναι μια χώρα που είναι εξυγχρονισμένη βιομηχανικά και τεχνολογικά ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις κυρώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι μια μεγάλη χώρα, έχει μεγάλους συμμάχους και παρότι ο κόσμος πραγματικά θα υποφέρει,
Έχω την εντύπωση ότι δεν πρόκειται να σταματήσει τον πόλεμο λόγω των κυρώσεων ο Πούτιν, ούτε σε αυτή τη φάση φαίνεται να επιτυγχάνει το σχέδιο των Δυτικών και των Ευρωπαίων να σύρουν τον Πούτιν σε διαπραγματεύσεις ή να του δημιουργήσουν κοινωνικές αναταρχές έτσι ώστε να θέσουν ένα αμφιβόλο τη θέση του. Υπάρχουν ισχυροί σύμμαχοι αυτή τη στιγμή που εν πάση περιπτώσει υποστηρίζουν τη Ρωσία και σε ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα ίσως καταφέρουν να η Ρωσία να ξεπεράσει αυτά τα σημαντικά εμπόδια και τις σημαντικότατες δυσκολίες που επιβάλλουν οι κυρώσεις. Τώρα, η μέγιστη επίπτωση όλης αυτής της κατάστασης μέχρι στιγμής τι δείχνει για την Ευρώπη αλλά και για τη χώρα μας. Επίσης, όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν να προσθεθούν σε μια πανδημία και στα χρόνια των μνημονίων που προηγήθηκαν, έτσι. Για τη χώρα μας. Έτσι. Για την Ευρώπη και για τη χώρα μας. Ας μιλήσουμε για την Ευρώπη πολύ απλά. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ζει μέσα σε μια μεγάλη αβεβαιότητα. Ήταν ανέτοιμη, πιαστική ανέτοιμη και ανήμπορη να αντιδράσει σε αυτή την κατάσταση που διαμορφώθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, εισβολή των Ρώσων. Είναι μια περιοχή η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο. Μάλιστα, μην ξεχνάτε ότι 15 μέρες πριν από την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, συζητούσαμε ακόμα αν θα ανοίξει και πότε θα ανοίξει ο Nord Stream 2. Άρα όλα όσα λέγονται ότι οι Ευρωπαίοι παίρνουν μέτρα ή θα παίρνανε μέτρα ενάντια στο φυσικό αέριο δεν αντανακλούν την πραγματικότητα. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή η αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα και ο πληθωρισμός που υπάρχει στην Ευρώπη. Αυτή η αβεβαιότητα δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και στην κατανάλωση και στις επενδύσεις και στην εξαγωγή του εξωτερικού εμπορίου. Επομένως, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε ένα μικρότερο ρυθμό μεγέθησης αν δεν παρθούν τα απαραίτητα μέτρα. Άρα βραχυχρόνια τώρα θα πιεστεί περαιτέρω ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Θα έχουμε και πολύ μεγαλύτερες ανατιμήσεις, κύριε Μελά, από αυτές που ήδη βλέπουμε. Σαφέστατα θα έχουμε. Στην Ελλάδα ανακοινώθηκε, πάμε στην Ελλάδα να πούμε δύο λόγια. Ανακοινώθηκε σήμερα ο πληθωρισμός είναι 7,2%. Αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, δεν αποκλείεται μετά από 2-3 μήνες να φτάσουμε και κοντά σε διψήφιο νούμερο. Αν αυξάνει δηλαδή κατά 0,8-0,9 το μήνα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε πολύ μακριά από ένα διψήφιο νούμερο, άρα η αγοραστική δύναμη το 2021 των Ελλήνων καταναλωτών, πολιτών, εργαζομένων μειώνεται δραματικά. Υπολογίζεται ότι μόνο οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας τρώνε, με συγχωρείτε για την έκφραση, περίπου 1,5 με 2 μηνιαίους μισθούς της τάξης των 800-850. Σήμερα ανακοινώθηκαν και τα στοιχεία για τους μισθούς στην Ελλάδα. Ο μέσος μισθός είναι 927 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή στους 3 εκατομμύρια εργαζόμενους. Επομένως, θα έχουμε μία μείωση της αγοραστικής δύναμης, άρα κατά συνέπεια μείωση της κατανάλωσης, μείωση των επενδύσεων, μείωση κατά πάσα πιθανότητα του τουρισμού λόγω της αβεβαιότητας αν συνεχίσει να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Άρα αυτό το 4,5% στο ρυθμό μεγέθησης πρέπει να το ξεχάσουμε. Πιθανότατα θα πάμε κάτω κατά 1-1,5% σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. Mm-hmm. Επομένως θα έχουμε μια κατάσταση πολύ πιο δύσκολη από αυτή την οποία φανταζόμασταν. Και όσο περισσότερο διαρκεί και ο πόλεμος, τόσο θα αυξάνονται και οι επιπτώσεις και τα προβλήματα. Έτσι, αυτό είναι σαφές. Αυτό είναι σαφές. Αλλά και να σταματήσει ο πόλεμος, μην νομίζετε ότι είναι εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη να ξαναπάρουν τα πράγματα μια κανονική μορφή. Θα περάσει πάρα πολύς χρόνος. Όταν λέτε πάρα πολύς χρόνος, μέσα σε ένα πόσο διάστημα κατά προσέγγιση μπορεί να ανακάμψει μια οικονομία μετά από ένα πόλεμο? Μια οικονομία όσον αφορά τη Ρωσία ή την Ουκρανία, ή λέτε για την Ευρώπη? Ευρύτερα για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, σαφέστατα, γιατί οι εξελίξεις αυτές μας αγγίζουν σε όλα τα επίπεδα. Οπότε πότε μπορεί να ξαναπάρει τα πάνω του το πράγμα, να το θέσω πολύ απλά? Κοιτάξτε, νομίζω ότι μετά το 2022, εάν έχει τελειώσει ο πόλεμος και οι Ευρωπαίοι έχουν πάρει τα κατάλληλα μέτρα και αφήσουν αυτές τις παλινοδίες όσον αφορά τη δημοσιονομική, την νομισματική πολιτική και διάφορα άλλα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα όσον αφορά τις τιμές ενέργειας, νομίζω ότι το 2023 θα μπορέσουμε να σταθεροποιηθούν κάπως τα πράγματα. Αυτή είναι η εντύπωση μου. Το 2022 είναι ένα έτος αρκετά δύσκολο, πολύ περίεργο, που κανένας δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα ακριβώς.
θα μπορούσε η χώρα μας, κύριε Μελά, να λάβει τέτοια μέτρα ώστε να ανακουφίσει επί της παρούσης πραγματικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και τι περιθώρια υπάρχουν? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια, μην έχουμε αυταπάτες, αλλά παρόλα αυτά το ότι έχουμε ρυθμούς μεγέθυνσης στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και της βενζίνης ψηλότερα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πάνω απ' ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Επομένως, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ορισμένες παρεμβάσεις όσον αφορά στο ΦΠΑ των καυσίμων, πιθανότατα να κάνουμε μία επίσης στους ειδικούς φόρους κατά καύσιμα, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν με τον υπάρχοντα δημοσιονομικό χώρο. Άρα θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να γινόταν μια καλύτερη ιεράρχηση των μέτρων. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή τη στιγμή πάρθηκε μείωση 300 εκατομμυρίων. Δεν φτάνουν, αλλά 400 εκατομμύρια πόσο είναι του έμφυα. Και δεν, αυτά τα χρήματα δεν μαζεύτηκαν, δεν χρησιμοποιήθηκαν για να μπορέσουν να ανακουφιστούν λίγο τα ευάλωτα νοικοκυριά και οι ευάλωτες επιχειρηματικές τάξεις και ομάδες. Διότι υπάρχουν και τέτοιες και πρέπει να μιλάμε μόνο για τους καταναλωτές. Και οι επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μάλιστα εσείς στην Κρήτη αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, οι εργασίες που αφορούν στον τουρισμό και τα συναφή επαγγέλματα είναι, είναι εργοβόρες επιχειρήσεις. Επομένως, δαπανούν ενέργεια. Επομένως, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να στοχεύσει τα μέτρα, να είναι πολύ πιο στοχευμένα από αυτή η κατεύθυνση. Και παράλληλα, θα μπορούσε και η Ευρώπη να κάνει ορισμένα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να παρέμβει συνολικά στην τιμή του φυσικού αερίου. Όμως θα έχουμε αύριο μία σύνοδο, θα δούμε, παρότι το θέμα το οποίο είχε μπει από διάφορες χώρες για να βγει ένα ομόλογο αμοιβαίο ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για την ενέργεια και τη βοήθεια των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, δεν μπαίνει στην αυριανή συζήτηση. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά εκ νέου, κύριε Μελά, για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.